Στα πλαίσια του κοινωνικού διαλόγου και με αφορμή την κίνηση, την κάθοδο στις ερχόμενες εθνικές εκλογές του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού, την Άρτα επισκέφθηκε σήμερα ο πρόεδρος Γιώργος Καρατζαφέρης, ο οποίος είχε επαφές με παράγοντες, με τοπικούς φορείς, αλλά και μία ανοιχτή εκδήλωση σε κεντρικό ξενοδοχείο της πόλης. Τον κύριο Καρατζαφέρη έχουμε τη χαρά και την τιμή να τον καλωσορίσουμε και στα στούντιο του RTV και να συνομιλήσουμε μαζί του όχι μόνο για την τρέχουσα πολιτική επικαιρότητα, αλλά και για την κάθοδο, όπως είπαμε, του κόμματος στις επόμενες εθνικές εκλογές. Κύριε Καρατζαφέρη, καλησπέρα. Καλωσορίσατε στην Άρτα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκλησή σας. Πρέπει να πω ότι βρίσκω έναν σταθμό που θα μπορούσε να σταθεί στην Αθήνα. Χαίρομαι που έχουμε την ίδια ονομασία, Άρτ και εσείς, Άρτ και εμείς. Μια μικρή διόρθωση ότι στις επόμενες εκλογές δεν έχουμε κάθοδο, πάμε για άνοδο. Για άνοδο. Πάμε για άνοδο. Έχετε δίκιο, έχετε δίκιο. Αφού λοιπόν το θέσατε εσείς πρώτος εμέσως το ερώτημα, θα υπάρξει άνοδο για τον Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερμό? Θα υπάρξει μια άνοδος του πατριωτικού κινήματος μετά τον ευτελισμό που γνώρισε η Ελλάδα από τα πειράματα με τον κύριο Τσίπρα, τον κύριο Καμένο, αλλά και άλλους στο παρελθόν. Αυτός ο ρογιαδισμός, ο οποίος κορυφώθηκε αυτές τις μέρες με την επίσκεψη της κυρίας Μέρκελ, δεν μπορεί να έχει συνέχεια. Ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι ήμουνα ο συνιδρυτής των ευρωσκεπτικιστών στην Ευρώπη μαζί με τον Φάρατς το 2004. Τότε ήμασταν 25 βουλευτές όλοι. Τώρα αναμένονται να είναι 200 και πλέον ευρωβουλευτές. Άρα λοιπόν ο ευρωσκεπτικισμός, ο πατριωτισμός, η πρόταξη του έθνους αφορά όλη την Ευρώπη. Δεν μπορεί η Ελλάδα να μείνει ουραγός. Πάμε λοιπόν με στόχο τις ευρωεκλογές και βεβαίως τη συμμετοχή μας στις εθνικές εκλογές και την παρουσία του λαός πάλι στη Βουλή. Κύριε Πρόεδρε, να ξεκινήσω λίγο αντίστροφα. Η νεολαία σήμερα είναι εκείνη η οποία αντιμετωπίζει τα περισσότερα προβλήματα. Ανεργία, έχουν φύγει περισσότερα από 500.000 Ελληνόπουλα στο εξωτερικό προκειμένου να βρουν μια θέση εργασίας. Στο δικό σας ψηφοδέλτιο χωράνε οι νέοι άνθρωποι και πώς θα τους πείσετε στο να μην γυρνάν την πλάτη στην πολιτική, αλλά να μπορέσουν όμως από τη δική τους θέση να προσφέρουν σε αυτόν τον τόπο? Ναι, τα ψηφοδέλτια, τα ανανεωμένα ψηφοδέλτια του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού, κατά 85% πρωταγωνιστούν και πλειοψηφούν οι νέοι άνθρωποι. Οι νέοι άνθρωποι είναι η ορμή, είναι το κέφι, είναι το μεράκι, είναι η όρεξη, είναι το ενδιαφέρον για το μέλλον. Δίνουμε πάρα πολύ μεγάλη σημασία στους νέους ανθρώπους. Γιατί ίσως και μέσα στο σπίτι μου έχω παράδειγμα τα εγγόνια μου. Ο ένας εγγονός μου είναι στην εφηβεία και ακολουθούν τα άλλα δύο. Ως εκδότη αισθάνομαι μια μεγάλη υποχρέωση ποια Ελλάδα θα παραδώσουμε. Γιατί εάν σήμερα λέγαμε ότι παραδίδουμε την Ελλάδα στους νέους, τι θα παραδίδαμε? Συντρίμια. Μια οικονομία συντρίμια και μια Ελλάδα συντρίμια στα εθνικά θέματα. Και πηγαίνω στη γειτονιά σας. Ο κύριος Ράμα κάνει ό,τι θέλει. Ό,τι θέλει. Ό,τι θέλει. Κάνει υπουργούς, τσάμιδες, απολτριώνει ακίνητα, ευτελίζει τις διεθνείς συμφωνίες. Ό,τι θέλει. Είναι εδώ τώρα η Αλβανία, η οποία έγινε κράτος επειδή υπήρξε η Ελλάδα, επειδή 1 εκατομμύριο Αλβανοί ζουν και σιτίζουν από την Ελλάδα. Ξέρετε, μια έρευνα που έγινε, το 85% των μεροκαμάτων για το Ελευθέριος Βενιτζέλος, το αεροδρόμιο, ήταν αλβανικά. Με τα λεφτά μόνο από το αεροδρόμιο έκθισαν αυτή την Αλβανία την οποία ξέρουμε. Και κανένα σεβασμό. Με το έτσι θέλω επί κυριαρχούν. Πάμε λίγο βορειότερα. Ο Ζάεφ. Ο Ζάεφ πήρε το όνομα. Είναι δυνατόν. Πήρε το ιστορικό όνομα της Μακεδονίας. Πήρε την ταυτότητα, πήρε την εθνότητα, πήρε τη γλώσσα και δεν τρέπονται. Μπορούν να ανατραπούν αυτά, κύριε Πρόεδρε? Εγώ όταν θα έρθω στα πράγματα αυτά θα τα ανατρέψω και δεσμεύομαι. Και όχι υπερφύαλα πράγματα. Όταν μία σχέση είναι λεόντιος, το ξέρει και ο όπλος δικηγόρος, η σχέση η λεόντιος ανατρέπεται. Αυτό έγινε κάτω από την πίεση, τον εκβιασμό των Αμερικάνων και των Γερμανών. Να, η Μέρκελ ήρθε εδώ για να ισώσει, ξέρω εγώ,
κάποιους παράγοντες οι οποίοι πιθανώς να αντιστέκονται. Ήτα εξ Ανατολών, από τους Τούρκους, γκρίζες ζώνες, αφισβητούν το Αιγαίο, αφισβητούν τα οικόπεδα στην ευρύτερη περιοχή της Κύπρου. Ήτας, διαρκώς η Ελλάδα ητάται. Επομένως, ποια Ελλάδα θα παραδώσουμε στους νέους ανθρώπους? Ποια Ελλάδα? Μια Ελλάδα που δεν σέβεται τα παιδιά της? Μια Ελλάδα που, όπως πολύ σωστά είπατε εσείς, 500 νέοι άνθρωποι. Και τι 500 νέοι άνθρωποι? Οι πτυχιούχοι, τα μάστερ, τα δακτορικά έχουν πάει στο εξωτερικό. Θα χτίσουμε τη Νέα Ελλάδα με τον Χασάν και τον Μεχμέτ? Το ξέρετε ότι τώρα πλέον οι μουσουλμάνοι είναι 40% του πληθυσμού. 40%. Και όλοι ξέραμε από τα σχολεία μας ότι οι μη Ορθόδοξοι είναι το 2,5%. Και τώρα έχουν φτάσει να είναι το 40%. Άλλη θρησκεία, άλλος τρόπος, άλλα αισθήματα. Μην μιλήσω, ξέρω εγώ, για εγκλήματα που γίνονται και είναι τόσο βάναυσα που δεν μπορούσε να κάνει ποτέ ένας. Θα αυξηθούν, έχετε την εντύπωση, τα επόμενα χρόνια οι προσφυγικές ροές? Μα δεν μπορεί, θα συνεχιστούν. Αυτό είναι μια συμφωνία που έγινε το 1972 από την τότε ΟΠ και τον Αραβικό Σύνδεσμο. Η Ευρώπη λέει θέλει χέρια και πρώτες ύλες και οι Άραβες θέλουν το know-how και το management. Επομένως λοιπόν το έχουν συμφωνήσει. Θα πνιγούμε. Αυτός ο τόπος ο ιερός σε 20 χρόνια, 25 χρόνια δεν θα είναι Ελλάδα. Θα είναι κάτι άλλο, αλλά δεν θα είναι Ελλάδα. Και κανείς δεν σε γίνεται. Αυτά που λέω τώρα, εγώ τα έλεγα και πριν 25 χρόνια. Τα ίδια. Και χαίρομαι που τόσο η κυρία Μπακογιάννη, όσο ο κύριος Βενιζέλος, Υπουργείο Εξωτερικών, ομολόγησαν ελευθερία στα μέσα στη Βουλή ότι όλοι είχαμε συμφωνήσει στο έκθρωμα που λέγεται σύνθετη ονομασία, εκτός Καρατζαφέρη και λαός. Και το λέω άλλη μια φορά. Είμαι ίσως ο πλέον συνεπής πολιτικός. Αν σας βάλω μια ομιλία πριν 20 χρόνια, με αυτά που λέω σήμερα, είναι απολύτως ταυτόσιμα. Δεν έχουμε ξεφύγει κατά κεραία. Γιατί αυτά είναι τα πιστεύω μας, αυτά τα πιστεύω που θα σώσουν την Ελλάδα από την εθνολογική αλλίωση και βεβαίως αυτή την κόπο στην οικονομική που έχει φέρει όλους τους Έλληνες στο διέξοδο. Είστε έμπειρος πολιτικός. Πότε βλέπετε να έχουμε τις επόμενες εθνικές εκλογές και ποια είναι η δική σας πρόβλεψη? Ναι, ο Αλέξης Τσίπρας θέλει οι εκλογές να γίνουν τον Οκτώβριο, έχει κάθε λόγο να τις θέλει τότε. Βέβαια οι ευνηδιασμοί, τα απρόπτα και απρόβλεπτα αλλάζουν καμιά φορά τις επιθυμίες, αλλά θέλει τότε, ούτως ώστε μετά τις ευρωεκλογές, όπου θα πάθει ένα κάζο, να μπορέσει να κάνει προσφορές στον οικό λαό, να δώσει δηλαδή υπνοστεντών, δηλαδή κάποια επιδόμα, κάτι τέτοια, για να μπορέσει να σοφαρίσει κάποιο αποτέλεσμα τον Οκτώβριο, μήπως και οδηγηθούμε σε ξανά εκλογές σε 6 μήνες, εάν δεν μπορέσουμε να εκλέξουμε πρόεδρο δημοκρατίας. Αυτό είναι το σχέδιό του. Τώρα μπορεί να υλοποιηθεί και μπορεί όχι. Το θέμα είναι τι εξυπηρετεί την Ελλάδα. Εάν εξυπηρετεί την Ελλάδα να πάμε ακόμα 10 μήνες με το ΣΥΡΙΖΑ ή στην πλάτη, είναι άλλη στάχου θέμα. Εάν πάλι μας ευνοεί σαν Ελλάδα να κάνουμε εκλογές κάθε 2 μήνες εκεί που είμαστε, σε αυτή την κόπο στην οικονομική, και αυτό είναι άλλο θέμα. Εγώ πιστεύω όμως ότι σήμερα ο κύριος Καμένος έδωσε την ευκαιρία στον κύριο Τσίπρα, που έπρεπε να τον έχει ρίξει από τον Ιούνιο κανονικά, να φτιάξει μια νέα πλειοψηφία. Άρα λοιπόν η πλειοψηφία παραμένει σε 151-152 και ως εκ τούτου λοιπόν είναι στα χέρια του κύριου Τσίπρα να αποφασίσει τι θα κάνει. Θέλω και ένα σχόλιο σας για τις σχέσεις κράτους-εκκλησίας, γιατί το τελευταίο διάστημα, κακά τα ψέματα, η κάθε τοπική κοινωνία ασχολείται με το θέμα αυτό, κύριε Πρόεδρε. Ναι, δεν ξέρω αν ασχολείται η κοινωνία. Η κοινωνία δεν έχει τίποτα με την εκκλησία. Είναι σύμφυτα εις τον Έλληνα και η πατρίδα και η θρησκεία. Ο Έλληνας από αρχαιοτά των χρόνων αγωνιζόταν για 2 πράγματα. Υπέρ βωμών, θρησκεία και αιστείων, έτσι. Για του Θεού την πίστη, την Αγία και την πατρίδα, Κολοκοτρώνης. Εμείς οι Έλληνες είμαστε ταυτισμένοι σε μια συνύπαρξη, στη λειτουργία του κράτους και της εκκλησίας. Τώρα βέβαια οι αριστεροί με μια νοοτροπία, ξέρω εγώ, μπολσεβίκικη, θέλουν να απομακρυνθούν από την εκκλησία. Εδώ σε αυτή την περιοχή, την ιερά που βρίσκομαι σήμερα, έχουν πάθει πολλά οι παπάδες ιερωμένοι,
από τους προγόνους των Μπολσεβίκων. Και δεν ήθελα να αναφερθώ και να προχωρήσω λίγο παραπέρα, να θυμίσω μόνο το θάνατο του Παπαζαφύρη, του πατρός δηλαδή, του Μητροπολίτου Χρυσοστόμου του Περιστερίου. Δηλαδή έχουν πέσει κάτω από το σπαθί των Μπολσεβίκων. Νομίζω ότι η Ελλάδα θα χάσει εάν η Ελλάδα απομακρύνει την Εκκλησία από την αγκαλιά της, αυτή θα βγει ζημιωμένη. Και κάτι τελευταίο, θέλω να μου πείτε ποια είναι τα μηνύματα που παίρνετε από τους πολίτες στην περιοδία αυτή την οποία έχετε ξεκινήσει. Ναι, το μήνυμα είναι μια ανησυχία, ένας φόβος, μια αγωνία για το αύριο. Είδαν ότι ο κύριος Τσίπρας είναι ο μεγαλύτερος ψεύτης όλων των εποχών. Αυτό δεν το διαψεύδει πλέον και ο ίδιος, ποτέ. Από την άλλη πλευρά βλέπουν ότι ο κύριος Μητσοτάκης έχει μια ανεμία, μια δυναμία δηλαδή. Άλλα θα περίμενε κανείς με αυτό το χάλι το κυβερνητικό. Βάλτε με στο μυαλό σας αν ήταν ο Ανδρέας Παπανδρέου στο Μητσοτάκη ή ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, πόσο καιρό τώρα θα έχει ανατρέψει αυτό το πράγμα που λέμε κυβέρνηση. Πολύ φοβάμαι λοιπόν ότι ο κόσμος απογοητεύεται. Πιστεύω ότι εν τέλει θα στραφεί προς τον πατριωτικό χώρο. Θυμίζω στις εκλογές του 2015 ψήφισε το 50% του εκλογικού σώματος. Mm-hmm. Ένα άλλο 50% πήγε να ψηφίσει. Εμείς απευθυνόμαστε σε αυτό. Και τους λέμε ότι είμαστε έτοιμοι να προσφέρουμε μια αλλακτική λύση της Ελλάδος. Μια Ελλάδα της περηφάνειας, της αξιοπιστίας, του σεβασμού. Μια Ελλάδα η οποία θα αυτοκινείται, δεν θα είναι ποδηγητεμένη από τους Γερμανούς. Μια Ελλάδα που θα μπασταθεί όρθια απέναντι στις προκλήσεις του σήμερα. Πρεσβεύω αυτή την Ελλάδα, έχω τους σχεδιασμούς μου, έχω το πρόγραμμα και ακόμα, Βίκη, έχω την εμπειρία. Έτσι, χρόνια στο Κοινοβούλιο και στο Ευρωκοινοβούλιο, έχω τις γνωριμίες, δηλαδή όλοι αυτοί οι οποίοι φαντάζουν κάτι μυθικό, ξέρω εγώ, από τον πρόεδρο της Κομισιόν, ξέρω εγώ, μέχρι, ξέρω εγώ, τον κύριο Ντράγιαν, όλους αυτούς τους γνωρίζω με το μικρό τους όνομα από την περίοδο που ήμουν αντιπρόεδρος των ευρωσκεπτικιστών. Mm-hmm. Μπορώ να μιλήσω, να συζητήσω, να χτυπήσω το χέρι, να πω επιχειρήματα και θέλω να θυμίσω στους τηλεθεατές σας ότι το 2005 η Ευρωπαϊκή Λέγκα, μέδρα την Γενέβη, με ανακήρυξε ως τον καλύτερο ρήτορα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μιλώντας πάντα ελληνικά. Εκεί τι βραβεύουν. Όχι την ωραία φωνή, έτσι δεν είναι Eurovision, αλλά τα επιχειρήματα που αναπτύσσει ο κάθε ομιλητής. Έχω λοιπόν τα επιχειρήματα να πείσω ότι η Ελλάδα πρέπει να έχει μια άλλη θέση και όχι αυτή του ουραγού. Να είμαστε παράδειγμα προς αποφυγή. Η Ελλάδα μπορεί και θα μπορέσει εάν καταλάβει ο Έλληνας ψηφοφόρος ότι πρέπει να ψηφίσει αυτή τη φορά πατριωτικά. Να σας ευχαριστήσω θερμά για την παρουσία σας εδώ σήμερα. Να είστε καλά, καλή συνέχεια.